Γεια σε όλους! Είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoors University. Έχω περίπου μία ώρα ακόμα φως ημέρας και αυτό που θέλω να κάνω είναι να φτιάξω ένα μικρό υπερυψωμένο καταφύγιο τύπου α, το οποίο θα ζεστάνω με μία φωτιά απ' έξω. Μετά θα φτιάξω ένα μηχανισμό ενεργοποίησης παγίδας και μετά θα μαγειρέψω μία πολύ ωραία σούπα με σολομό να φάω και θα περάσω τη βραδιά μου στο βουνό. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, θα είναι πολύ ωραία. Φρέσκες πατημασίες από ζωρκάδι. Όσο πιο πολύ κρυώνει ο καιρός, τόσο πιο χαμηλά και συμμαζεμένα καταφύγια χρειαζόμαστε. Αυτά τα δαχτυλίδια είναι πολύ ευαίσθητα, οπότε προτιμώ ένα κροκοδυλάκι. Η πίσω πλευρά είναι λίγο πιο χαμηλά, οπότε πρέπει να βάλω τάκους και να τη σηκώσω πιο ψηλά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από 10 λεπτά. Οπότε πρέπει να πιάσουμε από το νάιλον. Oh my.
Η επόμενη προτεραιότητα είναι φωτιά. Τον τελευταίο καιρό έβρεχε συνέχεια και προχθές έπεσε η θερμοκρασία κάτω από το 0, άρχισε να χιονίζει και οι πευκοβελόνες πάγωσαν με νερό πάνω, οπότε είναι δύσκολο να τις ανάψεις. Διάλειμμα. Πράσινο τσάι και τσάι φρούτα του δάσους. Και ελπίζω αυτή τη φορά να μην σβήσει η φωτιά μου. Είναι η τρίτη φορά που προσπαθώ. Μεγάλη υπόθεση το ζεστό ρόφημα το χειμώνα. Αμέσως ζεσταίνει τα σωθικά. Πάω να βρω λίγο ρετσίνη για να την ενισχύσω. Τη βλέπω ότι δεν θέλει. Άλλη μια αποτυχία με τη φωτιά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ φταίω γιατί είμαι επιπόλος. Γιατί λέω, εντάξει, θα ανάψει. Όχι, δεν θα ανάψει αν δεν το κάνει σωστά. Οπότε, ας προσπαθήσουμε άλλη μια φορά, γιατί αλλιώς δεν θα φάω και δεν θα ζεσταθώ κιόλας.
το λάδι πάγωσε. Yum, yum, yum. Πρέπει να καθαρίσω αυτό εδώ το κομμάτι, γιατί έχει πατηθεί και έχει γίνει σαν τσουλήθρα και δεν μπορώ να ανέβω πάνω εκεί. Τελειότητα. Και στο αλάτι τέλειο και στο καυτερό τέλειο, ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν είναι αυτό τώρα. Και τώρα που είμαι χορτάτος μπορούμε να δούμε και ένα μηχανισμό ενεργοποίησης παγίδας, αλλά αυτό θα το κάνουμε αφού κλείσω την πλευρά για να αρχίσει να ζεσταίνεται το καταφύγιο μου. Μία ιδέα που μου ήρθε τώρα είναι ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λίγες από αυτές τις πευκοβελόνες για να κόψω λίγο τον αέρα από αυτή την πλευρά. Και η αλήθεια είναι ότι θα το κάνω. Ooh.
Ο μηχανισμός που θα δείξουμε σήμερα αποτελείται από αυτά τα τρία κομμάτια και ένα κομμάτι σχοινί. Θέλουμε λίγο πιο μακριά βάση γιατί το έδαφος είναι πολύ μαλακό και την τραβάει αμέσως έξω. Αυτό εδώ είναι το ξύλο βάση. Αυτό εδώ μπροστά είναι το ξύλο του δολώματος. Και αυτό εδώ είναι το ξύλο που ενώνει το ξύλο του δολώματος με το ξύλο βάση. Εδώ πέρα έχουμε ένα ή ένα λυγισμένο κλαδί ή ένα βάρος. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα βάρος κρεμασμένο από εκεί πάνω. Και αν ένα ζώο πάει και τραβήξει το δόλωμα από το ξύλο του δολώματος, το ξύλο του δολώματος θα φύγει και θα ενεργοποιηθεί η παγίδα. Και τώρα ήρθε η ώρα να μπω στο sleeping bag μου. Μία μικρή διαφορά θερμοκρασίας έχουμε σίγουρα εδώ μέσα. Αλλά δεν έχω φέρει μαζί μου το θερμόμετρο και δεν μπορώ να πω ακριβώς τι γίνεται. Είναι πολύ ωραία στο κρεβάτι μου. Τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Κοιμήθηκα πολύ ωραία και ζεστά. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για μάζεμα. Και κάπου εδώ αυτή η περιπέτεια έφτασε στο τέλος της. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν περάσατε όμορφα σε αυτή την περιπέτεια μαζί μας, κάντε του μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Και αν θέλετε να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, γίνετε mail στο κανάλι μας στο YouTube και ρίξτε και μια ματιά στην περιγραφή. Θα βρείτε προϊόντα merchandise στο Outdoors University, όπως μπλουζάκια, κούπες, τσάντες και πολλά άλλα, και ένα link για τη σελίδα μας στο Patreon. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Ciao. Φρέσκα βήματα. Αυτά είναι από σήμερα. Αλεπού.